Ελλήνων πολιτεία, μιλάμε για έκταση στην Ερμιονίδα ή μιλάμε για το ελληνικό? Το ελληνικό. Το ελληνικό. Στην Ερμιονίδα όμως, επειδή είστε και από εδώ και αγαπάτε τον τόπο σας, έχετε και εδώ σχέδια. Ναι, έχει γίνει. Θα μιλήσουμε για αυτά μετά. Μου κάνει εντύπωση όμως ότι η πολιτική, όπως είπατε, το είδαν θετικά το θέμα. Και οι ευρωβουλευτές και οι ξένοι πολιτικοί κλπ. Και πού κολλάει δηλαδή τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Κοιτάξτε, εγώ διαπίστωσα ότι η Ελλάδα έχει μια καθεστωτική οικογενειακή δημοκρατία. Όχι, τώρα τα χοντρένε τα πράγματα. Δεν τα χοντρένω. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, πρέπει να το ομολογήσουμε. Έχουμε παραδείγματα και στο μέλλον. Όπως κάποιος κύριος από την Κορέα που είχε έρθει και είχε αγοράσει μια τράπεζα και ζήταγε 70 υποκαταστήματα να ανοίξει και τον διώξαμε. Εμείς δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα, για να έρθει ξένος άνθρωπος να επενδύσει, πρέπει να είναι ή αναστενάρης. Γιατί καταρχήν φανταστείτε ότι ακόμα δεν έχουν τεκτηματολόγιο. Μιλάνε όλοι για ανάπτυξη και τελικά, να δεν θέλω να εκφραστώ, ποιος θα έρθει στην Ελλάδα, γιατί για να πας να σου ανοίξει κάποια πόρτα θα πρέπει να είσαι ο γνωστός του γνωστού ο γνωστέ. Όσον αφορά το ελβετικό νόμισμα που είπατε, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να θα εκδώσετε επενδοχές, τι θα κάνει, τι σκέφτεστε γι' αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, επειδή... Αυτό όμως δεν φαντάζει λίγο ότι δεν είναι προς την Ελλάδα, να σας πω, το ενδιαφέρον, αλλά είναι προς την Ελβετία. Να σας πω τι γίνεται. Αυτό προέκυψε από το ρίσκο που θα πάρει κάποιος επενδύτης να βάλει χρήματα στην Ελλάδα. Εμείς λοιπόν αυτή, περίπου ένα χρόνο που ασχολούμαστε με αυτό το αντικείμενο, το έργο, το ένα, το δύο, γιατί έχουμε σκοπό, κύριε Πιτσάκη, να ασχοληθούμε με όλα τα κίνητα. Για μας τώρα είναι και δικά μας και δικά σου. Δεν ανήκουν σε κανέναν, σε κανένα κόμμα, σε κανένα αρχηγό κόμματος και σε κανένα βουλευτή. Λοιπόν, ανήκουν στον ελληνικό λαό. Εμείς λοιπόν τι κάναμε? Για να καλύψουμε το ρίσκο του επενδυτή του εξωτερικού, θα γίνει πρόταση η αγορά των ακινήτων που διαχειρίζεται το ΤΑΙΠΕΔ να είναι σε ελβετικό φράγκο και η πώληση των πολυμένων κατοικιών ή οτιδήποτε προκύπτει από αναπτυξιακά έργα επάνω στα ακίνητα να γίνονται πάλι ελβετικό φράγκο, σε ελβετικό φράγκο. Επειδή ζούμε μια κατάσταση και δεν ξέρουμε αν σε 6 μήνες, 7 θα είναι ευρωζώνη, τι γίνεται με το δολάριο, επειδή η Ελβετία ιστορικά είναι το καταφύγιο ασφάλειας των μετρητών χρημάτων, εμείς αυτή τη στιγμή προχωράμε σε ιδιωτική σύσταση ταμείου, ένα τύπου ΤΑΙΠΕΔ, οι οποίοι θα είναι μέτοχοι Έλληνες, θα έχει έδρα την Ελβετία, θα είναι γεγραμμένο στο ελβετικό χρηματιστήριο. Θα έχει σκοπό εκεί, οι τράπεζες στην Ελβετία, όπως ξέρετε, έχουν τα τμήματα real estate, όπως είναι η δικιά μου επιχείρηση. Αυτά τα τμήματα real estate έχουν μεγάλα χαρτοφυλάκια, πελάτες με άπειρα λεφτά, άπειρα χρήματα. Εμείς δεν έχουμε το καλύτερο οικόπεδο στον κόσμο. Έχει κανείς αέρα, ήλιο, θάλασσα? Είναι δυνατόν, αν προσφέρεις κάτι οργανωμένο και δομημένο εδώ στην πατρίδα τη δικιά μας, να μην έρθει κάποιος να το επενδύσει? Γιατί πάνε στο Ντουμπάι? Δεν κατακρίνω το Ντουμπάι. Γιατί πάνε δεξιά-αριστερά οι άνθρωποι? Γιατί εμείς ποτέ δεν είχαμε κάτι οργανωμένο. Μας δίνει το δικαίωμα όμως, προσέξτε να σας πω, μας δίνει σήμερα το δικαίωμα, να μην λέμε όλα τα κακά, να λέμε και τα θετικά. Το χρέος μας έδωσε ένα σύν. Το νόμο να είναι γρήγορη ανάπτυξη ενός ακινήτου. Να μην φοβάται ο επενδυτής να έρθει στην Ελλάδα, γιατί πωλείται από την επιφάνεια και πάνω. Όχι υψηλή κυριότητα, δεν μπλέκει σε νομικές διαδικασίες αυτός που θα έρθει να επενδύσει και εμείς στη συζήτηση που είμαστε με τους επενδυτές ερχόμαστε και λέμε θα αγοράσετε σε ελβετικό φράγκο, επομένως και το ελληνικό δημόσιο δεν ρισκάρει αν θα πέσει το ευρώ ή αν θα βγει και θα πουλήσετε στους πελάτες σας σε ελβετικό φράγκο. Για να βγει λοιπόν μια οικονομοτεχνική μελέτη και να είναι και αναλογιστική, δηλαδή να καλύπτει το ρίσκο του επενδυτή, πρέπει να ξεκινήσει από τον αγοραστή, τον τελευταίο καταναλωτή. Ή αν δεν έχει τελευταίο καταναλωτή, δεν βγαίνει το έργο. Δεν σε εμπιστεύεται η τράπεζα, δεν σε εμπιστεύεται κανένας. Εμείς γι' αυτό το λόγο πάμε και θα στήσουμε βάση στην Ελβετία. Η εταιρεία. Όχι η εταιρεία. Εμείς δηλώσαμε από την αρχή ότι η εταιρεία η δικιά μας θα χωρίσει όλα τα δικαιώματα σε μια εταιρεία που θα λέγεται, τότε την είχαμε ονομάσει Real Estate Hellas. Τώρα θα λέγεται Hellenic Development, θα δείτε και site σύντομα. Αυτή θα εκδώσει μετοχές 10 ελβετικά φράγκα η μία. Θα μπορεί να αγοράσει ένας με 10 ελβετικά φράγκα μία μετοχή περίπου ισόποσο των 8 ευρώ.
Αυτή η εταιρεία θα συμμετάσχει σε όλα τα αναπτυξιακά έργα και μάλιστα προέκυψε και από τη συζήτηση με το εξωτερικό που έχουμε με τους επενδυτές ότι πλέον έχουμε και τη λαϊκή βούληση, γιατί εδώ ο Δήμος Ερμιονίδας πρέπει να έχει 14-15 χιλιάδες κατοίκους. Άρα μιλάμε χοντρικά, δηλαδή να μαζευτούν 50 χιλιάδες ευρώ. Δεν είναι το θέμα των 50.000 ευρώ. Το θέμα είναι ότι εδώ για την Ερμιονίδα, που θα το πούμε το ενέστερα, όταν είναι 1 δισεκατομμύριο 50 εκατομμύρια ευρώ η επένδυση, ο άλλος θέλει να αισθάνεται ασφαλής ότι και η τοπική κοινωνία μαζί του. Ευτυχώς εδώ όμως, στον τόπο το δικό μας που καθόμαστε, εδώ έχουμε δώσει εξετάσεις. Έχουμε περάσει. Μας ξέρει και η κοινωνία, μας ξέρει οι αρχές. Δεν νιώθατε ουρανοκατέβατος ούτε... Όχι, όχι. Είμαστε χρόνια εδώ, στο Πρωτοχύλι, από το 1988 συγκεκριμένα. Λοιπόν, αλλά η καταγωγή μας ήταν από Ερμιόνη η γιαγιά μου. Αρκαδία κρατάμε καταρχήν. Εδώ σε δεύτερο στάδιο θα σας πω όσον αφορά εδώ για το χτίμα της ΔΕΠΟΣ και όχι μόνο γι' αυτό. Να σας ρωτήσω κάτι. Τώρα βέβαια... αυτές οι, πώς το είπα, αυτό το ταμείο, τα ΙΠΕΔ, αυτή η πληγή, ας την πούμε έτσι, αυτή τώρα έχει τα χνότα της με τις εκάστοτε κυβερνήσεις, γιατί μιλάμε 2 μέρες πριν από τις εκλογές και μπορεί αύριο να αλλάξει και να είναι καλύτερα τα πράγματα. Αυτό το έχετε σκεφτεί? Να σας πω. Ή τα ίδια θα είναι? Να σας πω. Την είδα σκυπήρα. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί όταν πιστεύεις κάτι ότι είναι καθαρό, το πολεμάς μέχρι το τέλος. Ας έρθει κάποιος να μας αντιμετωπίσει και να έρθει να μας πει γιατί δεν έλαβε υπόψη την πρόταση. Δεν μπορεί να μιλάμε μέσω Υπουργού με αρχηγό κράτους, να μιλάμε, να ανταποκρίνεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο κύριος Προβόπουλος, ο Α, ο Β, ο Γ, όλοι οι φορείς, να μην ανταποκρίνεται κανένας. Καταρχήν δεν απευθυνθήκαμε σε ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα. Η Ελλάδα δεν έχει τράπεζες. Η Ελλάδα και εμείς έχουμε την υποχρέωση να αποδείξουμε στους ξένους ότι μπορούν να κάνουν επένδυση και να κοιμώνται ήσυχοι. Αυτό το διασφαλίζουμε εμείς στους ξένους. Γι' αυτό γίνεται αυτό το ΦΑΝΤ με έδρα στην Ελβετία λαϊκής βάσεως. Γιατί αύριο το πρωί εδώ, που θα γνωστοποιηθεί σύντομα η πρόταση από κοινού με τον Δήμο Ερμιονίδας, θα είναι μέτοχοι και ο πληθυσμός του τόπου εδώ, γιατί θέλει να δουλέψει. Γιατί είναι αναπτυξιακό έργο, γιατί τα asset μόνο, όταν είπαμε πριν για το ελληνικό, εμείς λέγαμε ότι ελάχιστα κέρδη 22 δις ήταν για την εταιρεία, τα asset περνάνε τα 200 δις. Στο ελληνικό. Και είναι μερικοί και συζητάνε για 25 δις. Μάλιστα. Τα 70.000 ακίνητα. Ωραία. Μιλάμε τώρα για τρομακτικά ποσά και ένας τηλεθεατής αφελής θα πει ο Γούτος πού τα βρήκε αυτά τα λεφτά ή πού θα τα βρει. Δεν τα έχει ο Γούτος. Δεν τα έχει. Όχι, προς Θεό, προς Θεό, προς Θεό, προς Θεό. Μακάρι να τα είχατε βέβαια. Να σας πω, όχι, γιατί... όχι, να σας πω κάτι. Ίσως αν τα είχα. Είστε και καλός άνθρωπος και δεν βοηθήσατε και το. Όχι, όχι. αυτά τα ποσά δεν πιάνονται, δεν είναι, είναι ασύλληπτα. Άρα λοιπόν, πού θα βρεθούν τα λεφτά, λοιπόν, πού θα αντλήθουν, πέρα από τη λαϊκή βάση. Λοιπόν, όχι, η λαϊκή βάση δεν είναι τίποτα το ποσό σοβαρό. Όχι, αυτό όχι. Αλλά όχι. Είναι όμως ένα πρωτοποριακό πράγμα. Εμείς προτείναμε, να σας πω, είναι εύκολο. Να συμμετάσχεις. Όχι, η συμμετοχή. Η συμμετοχή του κόσμου είναι ξεκάθαρα μόνο αν θέλει, όποιος θέλει προς Θεού, 8 ευρώ περίπου 9 ο καθένας, γιατί εμάς αυτό μας δίνει σαν εταιρεία με τους κρατικούς φορείς που έχουμε φτάσει και συζητάμε, να μην μιλάνε μόνο με το Γούτο. Αυτό ζητάμε. Άλλο μιλάς με μια εταιρεία και άλλο μιλάς με μια πολυμετοχική εταιρεία. Ο κόσμος λοιπόν, η λαϊκή βάση, σου δίνει και το έρισμα και τη δύναμη να μιλήσεις αύριο το πρωί και διαφορετικά και στον εκάστοτε υπουργό. Και να διευθυνήσω ότι μια μετοχή δεν πρέπει να την πάρει μόνο ένας κάτοικος από την Ερμιονίδα, από την Αργολίδα, από την Αρκαδία, οπουδήποτε. Από την Λαγωνία, γιατί οπουδήποτε. Όπου φτάνει αυτή η εικόνα και σας ακούω. Εγώ προσωπικά σας λέω σε ό,τι αφορά αν υπάρχει υγεία, τα 70.000 ακίνητα αν τα είχαμε σε Excel και ανοίξουμε μια, μπορεί να φτάσει από εδώ στην Τρίπολη κατάσταση. Δεν υπάρχει πρέπει να έχει γίνει αξιολόγηση. Είναι 70.000 ακίνητα. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Μου κάνει όμως εντύπωση το ότι δεν τα λένε. Δεν τα λένε. Πολλά δεν λένε. Γιατί κάποτε δεν πουλήθηκε και η Αιγαίτη Ρεακλής και τα λεφτά τα πλήρωσε εθνική. Μεταξύ μας τώρα μόνο όλο αυτό το γαϊτανάκι, ας πούμε, τον βλέπω εδώ, έχετε καταπληκτικά σχέδια, έχετε καταπληκτικές προτάσεις και λοιπά. Πώς αντέχετε, τα λέμε σας πώς αντέχουμε, αλήθεια. Με αυτή τη γραφειοκρατία. Θα γεράσετε γρήγορα. Μπα, όχι, ευτυχώς είμαστε πολύ αισιόδοξοι από το εξωτερικό. Όταν ξεκινήσαμε, ξέραμε ότι θα έχουμε τείχος στην Ελλάδα. Πάμε δεν μας έκανε, εμάς δεν μας έκανε. Σε αυτό το κομμάτι της ΔΕΠΟΣ
το οποίο είναι γνωστό εξάλλου. Ναι, ναι. Όπου ο κύριος Δημαράκης πριν από λίγο μου είπε ότι τσιγκάνοι έχουν πάει και δεν έχουμε τίποτα με τους τσιγκάνους βέβαια, αλλά τρέχει καταπατημένο, όποιος θέλει, μπάτε σκυλιαλέστε με για πράγματα. Εκεί τι είναι, τι σκέφτεστε εκεί. Δεν σκέφτομαι. Δεν σκέφτομαι. Όχι να σκέφτεστε, έχετε έχουμε σχέδια έτοιμα. Λοιπόν, και έχετε διαφερθεί. Εμείς ξεκινώντας με το ελληνικό, συζητάγαμε έξω με φορείς, μέσα σε όλα, επειδή όταν κάνεις κάποια πρόταση σε πλησιάζουν πολύ. Το ελληνικό είναι κάπως πατωμένο, βαλτωμένο. Εδώ τον κύριο Τραμπ τον βγάλαν έξω. Ναι, ναι, ήρθε και ήρθε αυτός. Ήρθε μάλιστα και ο κύριος Τραμπ, γελάω γιατί εμείς μιλάμε με τον κύριο Φωτιάδη, τον αρχιτέκτονα του Τραμπ, είναι Έλληνας. Και μάλιστα ο άνθρωπος σε τηλεφωνική επικοινωνία μου είπε, κύριε Γούτο, μου λέει, μιλάμε με φορείς στην Ελλάδα και του είπα θα σας χρησιμοποιήσουν οι φορείς στην Ελλάδα. Όπως και έγινε. Δεν μπορεί δηλαδή να αφήνει τον Τραμπ εκτός Ελλάδος κάποια κυρία Ζωηρού, λέει, του Λάος ήταν αυτή, έβγαλε τον Τραμπ έξω. Δεν το καταλάβα αυτό. Μερικά πράγματα, το know-how, το όνομα, μόνο και μόνο να του πει σου δίνω κάποιο 0,5%, γιατί θέλω μόνο το όνομά σου. Εμείς δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον Φώστερ, ο οποίος ο άνθρωπος κάνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, δεν θα πάμε να βγάλουμε ένα έργο ούτε με τον Γκούτο, ούτε με τον Πιτσάκη που δεν το ξέρει η παγκόσμια αγορά. Θα πάει να κάνει ένα έργο με ένα όνομα, θα πληρωθεί αυτός ο άνθρωπος. Αυτός όμως είναι η βιτρίνα, ένας εξός μας επαφή, γιατί ο άνθρωπος έχει γραφεία στη Μόσχα, έχει γραφείο στην Ιαπωνία, στη Νέα Υόρκη και έχει 4.500 αρχιτέκτονες. Λοιπόν, όταν λέει παρεμία με γκαβό, θα κάτσεις, θα γκαβίσεις. Εάν δεν κάνουμε εξωστρεφή πολιτική επιχειρηματική, δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε άσπρη μέρα στην Ελλάδα. Και τι είπε λοιπόν αυτή η κυρία που λάος στον Τραμπ έπαιξε αυτά, μόνο σε Ελλάδα συμβαίνει τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Εδώ λοιπόν η ΔΕΠΟΣ τι έχετε σχεδιάσει, λοιπόν, τι μπορεί να γίνει. Η ΔΕΠΟΣ θα γίνει μια ακαδημαϊκή πολιτεία. Υπάρχουν κολέγια στο εξωτερικό, όπως γνωρίζετε και όλοι οι Έλληνες το γνωρίζουν, τα οποία είναι στη Λοζάνη, Νέα Υόρκη, Ιαπωνία, Αγία Πετρούπολη. Εκεί τα δίδακτρα σε αυτά τα κολέγια είναι πάρα πολύ ακριβά, γιατί τα παιδιά μένουν μέσα σε αυτά τα κολέγια. Και συνήθως τα παιδιά από 12 ετών έως τα 18 τελειώνουν αυτά τα κολέγια. Όπως καταλαβαίνετε, εκεί οι οικογένειες που στέλνουν αυτά τα παιδιά είναι υψηλής εισοδηματικής στάθμης. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει εδώ στον τόπο μας να φέρουμε υψηλή εισοδηματική στάθμη κόσμο. Θα γίνει λοιπόν ένα κολέγιο και ένα τμήμα, θα έχει και ένα μεταπτυχιακό τμήμα. Παραπάνω πληροφορίες αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας δώσω. Πόσα στρέμματα είναι εκεί? 1975. Λοιπόν, ένα κολέγιο πόσα θα καλύψει? Περίπου θεωρώ ότι 80-90 στρέμματα είναι. Και τα άλλα? Τα υπόλοιπα. Όχι, τα υπόλοιπα. Περίπου τα άλλα 220 στρέμματα θα χτιστούν 300.000 τετραγωνικά δομήσιμα μέτρα και θα είναι κατοικίες των 400 μέτρων μέσω όρο η κάθε μία έως 500. Συγγνώμη. Θα αγοραστούν από γονείς των παιδιών και από άλλους ανθρώπους. Το κολέγιο δε θα έχει για τους μαθητές και προς τα θαλάσσια σπορ δραστηριότητες. Ας το πούμε ένα κολέγιο θαλασσίων σπορ. Ναι. Η δραστηριότητα. Αυτό, δηλαδή φανταστείτε εσείς να μεγαλώνει το παιδί σας στη Λοζάνη, τον ήλιο της Λοζάνης, στην Αγία Πετρούπολη. Για φανταστείτε αν μπορούμε εμείς να φέρουμε παιδιά εδώ. Άρα τι μας λείπει? Μας λείπει το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Το εκπαιδευτικό ίδρυμα λοιπόν υπάρχει. Το έχουμε βρει και υπάρχει και κρατική υποστήριξη. Εκτός Ελλάδας πάντα. Πάλι εκτός Ελλάδας. Πάλι εκτός Ελλάδας. Εδώ είναι πιο ισότιμα τα πράγματα.